μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας και του όλου του ΔΣ ΠΟΠΣ, καθώς και των συλλόγων μας που σήμερα είναι μαζί μας, σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση θα ήθελα με λίγα λόγια να αναφερθώ λόγω του χρόνου. Πρώτον, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, που πριν από μια εβδομάδα γιορτάσαμε τα 50 χρόνια του ξεσηκωμού για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, που με τους αγώνες τους και τη θυσία τους έριξαν τη χούντα των συνταγματαρχών, αποδίδοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιμή στους πεσόντες και στους αγωνιστές, το αίμα και η προσπάθεια εκείνων να γίνει η δύναμη νέων αγώνων. Δύο, στις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας, που ακόμη μετράει τις πληγές της, που δεν ξέρουμε πότε θα κλείσουν και για πολλούς δεν θα κλείσουν ποτέ. Η Ομοσπονδία μας, δείχνοντας την ευαισθησία της και την αλληλεγγύη στα θύματα των φωνικών πλημμυρών, κατέθεσε στους συλλόγους της Θεσσαλίας 14.000 ευρώ και ετοιμάζεται να ακολουθήσει δεύτερη χρηματική βοήθεια. Τρία, στις τεράστιες πυρκαγιές των εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων, αφανίζοντας περιουσίες, φυσικό πλούτο και άγρια ζωή, η χώρα μας δυστυχώς, χωρίς την απαραίτητη προστασία, οδηγείται στον αφανισμό της χλωρίδας και της πανίδας και σίγουρα πορευόμαστε σε ανυπολόγιστες περιπέτειες υγείας και ζωής. Και τέσσερα, στον πόλεμο που γίνεται στη γειτονιά μας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, και στη μέση είναι ο Παλαιστινιακός λαός. Λευτεριά και αυτοδιάθεση στην Παλαιστίνη και ασφάλεια στο κράτος του Ισραήλ. Τώρα, κατάπαυση του πυρός, ανακοχή, προκειμένου μέσω του ΟΗΕ να ανοίξουν οι δρόμοι ανθρωπιστικής βοήθειας, να εξασφαλιστούν και οι δύο λαοί το αυτόνομο κράτος και να γίνουν αναγκαίες συμφωνίες για ειρήνη και συνεργασία. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, με την ολοκλήρωση των περιφερειακών συσκέψεων και τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση, εκτιμάται πως μοναδική και αδιαφυσβήτητη επιλογή είναι η συνέχιση του αγώνα μας. Η ανάλγητη κυβερνητική πολιτική μας αναγκάζει να βγούμε στους δρόμους για να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας και να περισσώσουμε τα κεκτημένα μας. Ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος. Εμείς οι συνταξιούχοι, που ήμασταν και είμαστε οι άνθρωποι της δουλειάς, του μόχθου και του αγώνα της ζωής, δεν πρόκειται να δεχτούμε την προσβολή της αξιοπρέπειάς μας και δεν δίνουμε κανένα δικαίωμα και σε κανένα να μας θεωρήσουν επέτες των δικαιωμάτων μας. Λέμε λοιπόν στους συναδέλφους που ακόμη δεν σηκώθηκαν από τον καναμπέ πως πρέπει δυναμικά, καθαρά και περήφανα, όπως σήμερα όλοι εμείς, να δημοσιοποιήσουμε τα προβλήματά μας που όλο και περισσότερο μας οδηγούν στη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση και να ζητήσουμε χωρίς συμβιβασμούς να καταργηθούν όλες οι μνημονιακές ρυθμίσεις που κατακρεούργησαν τις συντάξεις μας. Φίλες και φίλοι, τα προβλήματά μας είναι πολλά και μεγάλα και διαχρονικά, γιατί όλοι μας δουλεύουν, αλλά δεν θα τους περάσει. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε πουθενά, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Τους λέμε λοιπόν, μην παίζετε με τον πόνο μας, μην δοκιμάζετε την υπομονή μας, θα εκπλαγείτε. Ακρίβεια. Η συνεχής αύξηση βασικών προϊόντων απαραίτητων για την επιβίωσή μας έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην αγοραστική ικανότητα των πετσοκομμένων συντάξεών μας. Πληρωνόμαστε τέλος του μήνα και στις 20 μέρες δεν έχουμε φράγκο στην τσέπη. Η οικονομική μας αποδυνάμωση είναι ταυτόσιμη με τη μνημονιακή περίοδο. Προσωπική διαφορά, η προσβλητική, η άδικη, απαράδεκτη και απάνθρωπη εφεύρεση του νόμου 487 του 16, νόμος Κατρούγκαλου, της προσωπικής διαφοράς, ζει και βασιλεύει. Η σημερινή κυβέρνηση τότε λιδωρούσε αυτόν τον νόμο, ακόμα όμως τον κρατεί. Υπάρχουν περίπου 700.000 συνταξιούχοι που δεν παίρνουμε αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς. Ούτε στον Άγιο Πέτρο, όταν θα πάμε, δεν θα έχουμε μηδενίσει την προσωπική διαφορά. Είναι η ταφόπλακα της μη αποκατάστασης των συντάξεών μας. Εμείς ζητούμε την άμεση ενσωμάτωσή της στην κύρια σύνταξη για να σταματήσει το έγκλημα των συνεχόμενων μειώσεων.
Οποιαδήποτε άλλη μεθόδευση, όπως αυτή των επιδομάτων, μας βρίσκει αντίθετους. Αντί για επιδόματα της ευτέλειας και της προσβολής, να επαναφέρουν τη 13η και 14η σύνταξη. Συντάξεις χειρίας. Το 70% του απαθανόντος να αποδίδεται εφόρου ζωής στους κληρονόμους. Ελάχιστη απόδοση εθνική σύνταξη. Επίσης, άμεση διακοπή της παρακράτησης του 6% του υπεραιωπή από τη συντάξη χειρίας. Άμεση ρύθμιση των συντάξεων για τους πριν το 16 και μετά το 16. Έτσι εκτιμούν αυτοί ακόμη και το θάνατο σε κατηγορίες. Αναδρομικά, απόδοση των παρανόμως παρακρατηθέντων για το 11 του 15-16 σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή όχι. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι υπάρχει ξεκάθαρη παρανομία και η παρανομία αποκαθίσταται μόνο με τη δικαίωση όλων. Προσέξτε, φίλοι μου, το παρακάτω, που είναι σκέτη απειλή, ληστεία και εκβιασμός. Θα φέρουν, λέει, νόμο που θα προβλέπει ειδική φορολογία των πολιτών για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρησης που θα προκύπτει μετά από δικαστική δικαίωση σε τυχόν προσφυγές. Δηλαδή νομοθετούν και μας πετσοκόβουν και πάλι άμα δικαιωθούμε ο λαός θα πληρώσει. Οικογενειακό επίδομα. Να δίνεται και στο συνταξιούχο το οικογενειακό επίδομα για τυχόν ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα. Είναι δυνατόν να παίρνεις εργαζόμενος το οικογενειακό επίδομα και μόλις βγεις στη σύνταξη να το κόβουν. Υγεία. Η απαξίωση που υπάρχει στο σύστημα υγείας φαίνεται και από τις σπαρμωδικές κινήσεις που γίνονται με τις μετακινήσεις γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και μάλιστα άλλων νομών. Όπως έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου το Ηράκλειο και το ιστορικό Βενιζέλιο νοσοκομείο που έπαψαν τη διοίκηση που αυτοί διόρισαν θέλοντας να μεταφέρουν γιατρούς για εφημερίες στο Ρέθυμνο, άλλο απαξιωμένο νοσοκομείο. Η απαξίωση φαίνεται με τις αθρώες παραιτήσεις και αναχωρήσεις για το εξωτερικό ικανών στελεχών και επιστημόνων. Ζητούμε άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών και τη δημιουργία ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες και για όλες τις βαθμίδες. Όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Έφερα νομοσχέδιο που προβλέπει την προαιρετική εργασία μέχρι τα 74 για να συμπληρώσουν, λένε, τα χρόνια και να πάρουν σύνταξη. Ανοίγουν δηλαδή με πλάγιο και ύπουλο τρόπο την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Ανεξάρτητα εάν προχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης στο ραδιοσταθμό Real FM είπε πως δεν θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας. Προσέξτε, με κεφαλαίο το προσέξτε. Είναι ο προθάλαμος αύξησης των ορίων ηλικίας. Τελειώνοντας, απευθύνομαι σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της χώρας και τα κόμματα της Βουλής και με καθαρότητα και ειλικρίνεια τους λέμε. Εμείς θα κρίνουμε όλους σας για τις στάσεις και τις θέσεις απέναντί μας και στα προβλήματά μας και τις διεκδικήσεις μας. Και θα απαντάμε και θα σας τιμούμε αναλόγως και δίκαια. Καλό επίσης όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρουσιάζουν τα αιτήματα του λαού μας με ειλικρίνεια και δικαιοσύνη. Εμείς πάντως δεν έχουμε πάρει καμιά αύξηση στη συντάξη του από το 10. Αυτά που δόθηκαν το 23 αρχές δεν κάλυψαν ούτε τον τιμάριθμο. Είναι δυνατόν το 7,5% να καλύπτει το 10 του τιμαρίθμου? Είναι δυνατόν το 3% που θα δώσουν τώρα να καλύπτει το 5 και το 6 που υπολογίζεται ότι θα φτάσει ο τιμάριθμος στο 24. Από πού λοιπόν ο έντυπος ηλεκτρονικός τύπος και τα παπαγαλάκια μιλούν για αυξήσεις? Ενωμένοι όλοι μαζί για μια κοινωνία δίκαιη και ανθρώπινη. Γιατί ενωμένοι μπορούμε να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να ανατρέψουμε και να διερδίσουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Γεια σας.